myagrinio.gr, το κανάλι της πόλης μας. Τις δαπάνες που αφορούν το σκίαστρο και την ανακαίνιση του γραφείου. Είναι τόσο εξοργιστικά προκλητικό που νομίζω ότι μας αφοπλίζει ακόμη και να το στελιτεύσουμε. Είναι τόσο εξόφθαλμο η κίνηση αυτή που νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από τον οποιοδήποτε πολίτη, όχι μόνο εργαζόμενο, για το τι προτεραιότητες έχει ο κάθε άνθρωπος, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπό την ευθύνη του ένα ουσιαστικά δύο νοσοκομεία. Οπότε νομίζω ότι απάντησα σε αυτό. Το δεύτερο, είπα στην εισαγωγική μου ομιλία ότι όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν από θέσεις ευθύνης με τον ένα ή τον άλλον τρόπο και ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα προσωπικά, τα χαρακτηριολογικά, ανθρωπολογικά που είχε ο καθένας τους, γιατί εντάξει, δεν μ' άρεσε να τους βαλιάζω κιόλους, είναι ταγμένοι να υπηρετήσουν συγκεκριμένες πολιτικές. Ο συγκεκριμένος διοικητής είναι νομίζω ο πέμπτος μνημονιακός διοικητής που ανέλαβε να διοικήσει κάθε επιταγή σε συγκεκριμένα δηλαδή ασφικτικά δημοσιονομικά και όχι μόνο πλαίσια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, να σας θυμίσω ότι πάλι στην εισαγωγική μου ομιλία είπα ότι για πρώτη φορά δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία να υπάρχουν κοινές ανακοινώσεις δύο δέλτα σίγμα, ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου για τις ενέργειές του, παραστάσεις, μαζικές συνελεύσεις. Εγώ όσα χρόνια εργάζομαι εδώ δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Και μαζικές παρουσίες και τα λοιπά. Το δε σωματείο στο οποίο τυχαίνει απλά αυτή τη στιγμή να είμαι εγώ να το εκπροσωπώ, από την μέρα που ανέλαβε τις τύχες, δηλαδή από το Γενάρη του 2015 μέχρι σήμερα που λύγει ο Σονούπου και η θητεία του, έχει βγάλει σωρία ανακοινώσεων, παρεμβάσεων κτλ. Για πλήστα θέματα που δεν αφορούν μόνο τον κύριο Μιχάλη, αφορούσαν και τον προηγούμενο διοικητή, τον κύριο Βλάχο. Θέλω να πω ότι ήμασταν κάθετα και απέναντι σε πρακτικές οι οποίες δεν συνάδαν ούτε με τη χρηστή διοίκηση, ούτε με το θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται όχι από μας, από την πολιτεία, αλλά πολύ περισσότερο και από μια συμπεριφορά η οποία λειτουργούσε αποτρεπτικά στο να γίνει η βέλτιστη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στους φορείς εκείνους που καλείται ένας διοικητής να συνεργαστεί. Λέγεται Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, λέγεται Επιστημονικό Συμβούλιο, λέγονται συνδικαλιστές, λέγονται διευθυντές τμήματων, λέγεται Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, λέγεται Διοικητικός Διευθυντής, λέγεται Προϊστάμενος Οικονομικού. Όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα εμείς το αναδείξαμε με το πλέον εύγλωτο και χαρακτηριστικό τρόπο. Και τρίτον, η ανακοίνωση τελευταία με το χαρακτηριστικό αυτό τίτλο, το Persona non grata, δηλαδή ότι είναι ανεπιθυμητός, είναι απόρρια όχι μόνο από δύο ομόφωνα, που όπως γνωρίζετε τα δέλτα σίγμα δεν αποτελούνται από μιας κατηγορίας πολιτικής ας πούμε παράταξης, αλλά υπάρχει ένα μπουκέτο ας πούμε απόψεων πολιτικών που και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει για όσους έχουν τις ανάλογες κεραίες, ότι έχουμε ομόφωνες αποφάσεις. Αλλά πέραν αυτού προηγήθηκε και συνέλευση μαζική των γιατρών και την προηγούμενη μέρα των εργαζομένων με παρουσία εδώ της ΠΟΕΔΗΝ, όπου πήγε να γίνει και παράσταση για αυτά τα θέματα, γιατί εκείνη τη μέρα ξεπηδήσαν τα θέματα με τους συγκεκριμένους γιατρούς των ΤΕΠ που έκανε διάφορες επιλογές άστοχες κατά την άποψή μας. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα όχι μόνο συλλογικών διαδικασιών, όχι μόνο ομόφωνων διαδικασιών, αλλά είναι κοινωνοί και συμμετείχανε με την παρουσία τους και την ψήφο τους
πλήθος εργαζομένων που βρέθηκαν σε αυτό το χώρο. Κατ' επέκταση δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα πίσω και αφήνουμε στην κρίση πλέον της πολιτικής ηγεσίας το πώς θα το χειριστεί το θέμα. Νομίζω ότι κάνουμε και απολύτως σαφές ότι παίρνουμε εμείς οι εργαζόμενοι πρωτοβουλία για να υπερασπιστούμε τη δικιά μας δουλειά, την αξιοπρέπειά μας, την εργασία μας, τον όρκο μας, κάτι που φαίνεται ότι δεν το κάνει η διοίκηση. Ή μπορεί να το κάνει με τέτοιο τρόπο που γυρίζει μπούμεραγκ σε εμάς. Και στοχοποιούμαστε. Και το ξανάπα. Δεν έχουμε μανιχαϊστική αντίληψη, το αφήγημα δηλαδή εμείς οι καλοί, αυτός ο κακός, όπως ενδεχομένως να έχει ο κύριος διοικητής. Δηλαδή, εγώ ο καλός και κάποιοι άλλοι είναι κακοί. Είναι πιο σύνθετο το πράγμα.